Κλωτσοτήρας σε μια περιοχή. Αλεξανδρέα την μπάλα. Κλωτσοτήρας απέναντι το 0-1. Σουτ γκολ. Να λοιπόν στην πρώτη επίσκεψη εδώ από τους προξένους στο 13. Κωνσταντινή παλιά ωραία για τον Κοτσιγή. Κοτσιγής απέναντι από τον γκολ. Σουτ γκολ. 0-2 λοιπόν. Να ο Κοτσιγής που δεν χαρίζεται εκεί. Μίχας απέναντι το 0-3. Μίχας σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα. Θα δράγει εδώ η άμυνα, θα γίνει το σούτ, μπάλα στα δίχτυα. Ο Κοτσιγής δεν χαρίζεται εκεί με το καλημέρα του δεύτερου ημιχρόνου. Το σκόρ ανεβαίνει στο 0-4 για την ομάδα της Λιβανάδας με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Βασίλη Κοτσιγή. Συνεχίζουμε, έχουμε άλλα τρία παιχνίδια και ένα ακόμα που δεν έχουμε δώσει εμείς, που σίγουρα θα παιχτεί, πρέπει να παιχτεί εκείνο το παιχνίδι. Και συνεχίζουμε, πιστεύω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Σήμερα είχαμε ένα πολύ κακό, πολύ κακή εμφάνιση από την ομάδα μου. Παίζαμε βέβαια με μια ανώτερη ομάδα, μια ομάδα που διεκδικεί την άνοδο στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Περίμενα τουλάχιστον μια καλύτερη εμφάνιση. Τώρα είναι τρία παιχνίδια που απομείνανε. Πάση θυσία πρέπει να τα δώσουμε όλα στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές για να σώσουμε την ομάδα. Ωραία παλιά θα περάσει, είναι μόνος του Στάθης. Τέτα τέτ θα βάλει τον γκολ, αλλά έχει σηκώσει. Ο επόμενος εξικός έγκυρα τη σημαία, δεν θα μετρήσει αυτό τον γκολ. Το κάνει τη σέντρα. Ο Αντωνιάδης από πίσω έρχεται ο Θεοδωσόπουλος, θα γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω στον Τζοάννα και αυτός από κοντά θα βάλει τον γκολ. Ωραίο γκολ. Λίβες εκτελεί το κόρνερ, δεν μπορεί ο Αντωνιάδης να πιάσει την κεφαλιά από κοντά. Ο Τόλιας που είχε προωθηθεί θα γυρίσει, θα κάνει και το σουτ. Από κοντά ο Αντωνιάδης και το 0-2. Το Κουτσούκο από μακριά, το σουτ ο Κουτσούκος και ωραίο γκολ. Φοβερό γκολ. Εκτός θέσης ο Ντάνος, ο Κουτσούκος το είδε, θα κάνει ένα ωραίο σουτ, θα κρεμάσει κυριολεκτικά τον τερματοφύλακα της Ελάτιας και στο 77 θα κάνει το 0-3 για το Γιαννοκλάδη. Θα γίνει το λάθος, θα πάρει ο Καλίβας, θα κάνει και το σουτ, η μπάλα στην αριστερή γωνία, δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης, δυνατό το σουτ του Καλίβα. Με εντυπωσίασε η ομάδα της Ελάτιας, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, που πιστεύω ότι η βαθμολογική της θέση είναι δική. Εντάξει, ένα παιχνίδι από το οποίο μας αφήνει πίκρα με μια ομάδα που είχαμε δύο όψεις. Μια στο πρώτο ημίχρονο που πιστεύω ότι σταθήκαμε απέναντι στην πολύ καλή ομάδα του Λιανοκλαδίου επίσης ώρες με ένα γκολ που μας ακυρώθηκε. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής.